Τι έχεις φτιάξει? Έχω φτιάξει κάτι. Καλημέρα, άκρος μυρωδάτο. Καλημέρα σε όλους. Άκρος μυρωδάτο, γευστικό, ζουμερό σουβλάκι κοτόπουλο και έχω φτιάξει και εξαιρετικές συνταγές με μαγιονέζα Heinz που είναι στην παρέα μας σήμερα. Και θα φτιάξουμε λοιπόν σουβλάκια κοτόπουλο. Πολύ ωραία και πολύ γευστικά. Είναι ζουμερά γιατί χρησιμοποιώ. Φτιάχνουμε λοιπόν σουβλάκια κοτόπουλο ζουμερά και πολύ πολύ μυρωδάτα. Μυρωδάτα γιατί? Ας δούμε τα υλικά για να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Θα χρειαστούμε 9 τεμάχια, τα έχω πάρει έτοιμα τα σουβλάκια κοτόπουλο. 9 τεμάχια λοιπόν καλαμάκια ή σουβλάκια κοτόπουλο από μπούτι χωρίς δέρμα. Προσοχή γιατί το δέρμα πανιάζει και δεν γίνεται ωραίο στο σχαροτήγανό μας. Και στη συνέχεια θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία μαρινάδα για να τα βάλουμε μέσα και να ποτίσουν όλη αυτή τη γεύση. 3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, χυμό από λεμόνι, λευκό κρασί, τζίντζερ, κρεμμύδι σκόνη, σκόρδο και στη συνέχεια θα βάλουμε κίμινο, κόλιανδρο, κάρι, αλάτι και πιπέρι. Όλα αυτά για ακόμη μια φορά θα κλείνω το ντουλάπι γιατί ενοχλεί τον Περικλή. Ρε παιδιά, μήπως θα αφήσουμε ανοιχτά και μας πάει αλλιώς. να κάνουμε λίγο την ανατροπή. Λοιπόν, όλα αυτά τα βάζουμε σε ένα μπολάκι τα μπαχαρικά που σας είπα. Η γεύση αυτή που θα πάρετε από όλα αυτά τα μπαχαρικά τη χρησιμοποιείτε είτε στο κοτόπουλο, είτε σε μοσχάρι, είτε σε χοιρινό. Ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Θα τα αφήσω εγώ τα σουβλάκια μου για λίγο να μαριναριστούν. Βάζω όλα μου τα υλικά μέσα σε μπολάκι, τα ξηρά υλικά. Κάνω ένα ανακάτεμα και Φέη, όλο αυτό θα πάω να το ρίξω από πάνω. Τα σουβλάκια κοτόπουλο συνήθως ξέρεις, είναι λίγο πιο, επειδή είναι ελαφρύ, δεν σου έχει τόσο ένταση και τόσο γεύση. Οπότε πάμε και το βάζουμε μία μαρινάδα εμείς, την οποία τη ρίχνουμε έτσι από πάνω. Βλέπεις. Και τώρα αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω. Δεν θέλει κάτι υγρό. Βεβαίως. Βάζουμε όλα αυτά πρώτα. Κάνουμε ένα ανακάτεμα, Φέη. Μάλιστα. Να πάει παντού. Και στη συνέχεια θα προσθέσουμε λίγο λεμονάκι. Λίγο λευκό κρασί. Έχουμε πει ότι βοηθάει το λευκό κρασί να μας το κρατήσει ζουμερό και ωραίο. Λίγο λαδάκι. Πολύ εύκολη συνταγή, πολύ γρήγορη, για να μην αφήνετε έτσι τα σουβλάκια κοτόπουλο να είναι λίγο ανιαρά. Τώρα αυτό θα μου πεις τι είναι που κάνεις. Είναι το ginger, έχω τρίψει ginger και για να μην βάλω τις ίνες μέσα όπως έχουμε ξαναπεί, παίρνω μόνο το χυμό του. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δεν θα μασίσω τις ίνες που έχει μέσα το ginger και θα πάρω μόνο τη γεύση του. Όποτε χρησιμοποιείτε ginger είναι καλό να το κάνετε με αυτόν τον τρόπο. Όταν λοιπόν τα ανακατέψουμε και να πάει παντού όλη η μαρινάδα που έχουμε φτιάξει, έχω βάλει το σχαροτήγανό μου εγώ για να τους δώσω λίγο χρώμα στην αρχή. Μ' αρέσει να δίνω πρώτα χρώμα και μετά να το βάζω λίγο στο φούρνο. Το κοτόπουλο θέλει να περαστεί και λίγο από το φούρνο. Δεν μπορώ να το τελειώσω εδώ πέρα στο τηγανάκι μου όπως είναι. Και βάζω εδώ πάνω στο σχαροτήγανο που καίει να δώσω λίγο χρώμα στα σουβλάκια μου. Τώρα θα αρχίζει να μυρίζει πάρα πολύ, Φέη, θα το δεις. Αλλά όλο αυτό πρέπει να το συνδυάσω με μια πολύ ωραία γευστική μαγιονέζα. Όπως είπα στην παρέα μας είναι η Heinz μαγιονέζα και θα μου πείτε τώρα Heinz μαγιονέζα πώς γίνεται αυτό. Αφού την έχουμε συνηθίσει να είναι σε κέτσαπ. Δεν υπάρχει σπίτι που να ανοίξει το ψυγείο και να μην έχει μια κέτσαπ Heinz. Έρχεται και σε μαγιονέζα που είναι άκρος πλούσια κρεμμώδης η υφή της, ακαταμάχητα λία η υφή της και τώρα θα το αποδείξω. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και να φτιάξουμε. Μ' αρέσει που έχει βαζάκι και χωράει όλο το κουτάλι. Και είναι και το... Πόσο δίκιο έχεις. Κατάλαβες. Ναι. Χωράει όλο το κουτάλι χωράει και το... δεν. Έχεις δίκιο, Φέη, ναι. Ισχύει αυτό που λες. Γιατί πολλές φορές πάμε και βάζουμε και δεν χωράει. Μ' αρέσει που σε εντυπωσιάζω, Πέτρο. Με εντυπωσιάζει πάντα, Φέη. Πάντα. Με όλα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας για να φτιάξουμε μια πολύ ωραία μαγιονέζα να είναι συνοδευτικό στα σουβλάκια μας. Θα χρειαστούμε 430 γραμμάρια μαγιονέζα Heinz, 2 κουταλιές σούπας κάρι, 1 κουταλιά του γλυκού σκόρδο, ginger, κουρκουμά για να μας δώσει ωραίο χρώμα. Δείτε εδώ πώς το έχω κάνει. Και θα βάλουμε και λίγο ελαιόλαδο μέσα και στη συνέχεια κρεμμυδάκι ξερό, λευκό κρασί και λίγο αλευράκι. Θα μου πείτε τώρα γιατί βρες η Πέτρο βάζεις αλεύρι. Βάζω αλεύρι για να μην χάσω αυτή την ωραία υφή που έχει η μαγιονέζα μου. Πώς την κάνω όμως αυτή? Θα βάλω τα σουβλάκια εδώ να ψήνονται. Να πω ότι τα σουβλάκια τα βάζω για λίγο να πάρουν χρώμα και στη συνέχεια αυτό που κάνω είναι να τα γυρίσω, να τα βάλω σε μια λαδόκολα στο φούρνο για 15 λεπτάκια στους 180-190 βαθμούς. Γιατί δεν τα βάζεις και από είναι, την αρχή στο φούρνο? Γιατί θέλω να πάρουν έτσι ωραίο χρώμα, να πάρουν αυτό το καψαλισμένο που για να μου θυμίζει ότι τα κάνω στο γκριλ, τα κάνω στα κάρβουνα. Οπότε βάζω το κρεμμυδάκι, λίγο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο εδώ και μου λες τώρα Φέη για ποιο λόγο βάζεις, πιάνεις αυτήν. Δες εδώ. Δες εδώ τι ωραία υφή που έχει. Ελευθέρας βοσκής είναι τα αυγά. Πλούσια κρεμμώδη υφή όπως είπα, μπορείτε να το δείτε και εδώ, θα την απλώσω για να δείτε πώς γίνεται. Δείτε εδώ,
Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις σε πάρα πολλά φαγητά. Αλλάζω το σουβλάκι. Όπου μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, βεβαίως. Βάζουμε λοιπόν τη μαγιονέζα μας μέσα. Ανώτερη γεύση, την τρως ακόμα και σκέτη, φέη μου. Εννοείται, εγώ δηλαδή μια κουταλίτσα έτσι, μπαπ, λίγο μικρούλα. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Βάζουμε τώρα μέσα στο τηγανάκι μας λίγο κάρι. Το κάρι θα μας δώσει, με το που θα έρθει σε επαφή με τη θερμοκρασία, θα ψηθεί και θα μας δώσει μια πάρα πολύ ωραία και πλούσια έντονη γεύση. Κρατήστε αυτή τη συνταγή και θα δείτε. Μου λες τώρα ότι είναι στεγνά τα υλικά, τα βλέπεις εδώ πολύ στεγνά. Είναι περίεργο, ναι. Λαδάκι, κρεμμύδι, προσθέτουμε στη συνέχεια το σκορδάκι μας, λίγο ginger. Για να βλέπουμε και τα υλικά γιατί είναι έτσι διάφορα μπαχαρικά. Το κουρκουμά μας. Και κοίτα εδώ, όλο αυτό τώρα θα αρχίσει να μυρίζει, θα σου μυρίσει ινδικό. Μύρισε εδώ να δεις. Όλο αυτό λοιπόν θα πάμε και θα το ανακατέψουμε. Πώς ταξιδεύεις σήμερα? Ναι, σήμερα είναι Ινδία. Ταξιδεύουμε Ινδία, κάνουμε ινδικό. Μ' αρέσει να παίζουμε λίγο έτσι με τις γεύσεις, φέη μου. Προσθέτουμε λίγο αλευράκι μέσα να καβουρδιστεί και το αλεύρι μας. Να καβουρδιστεί. Αφού είναι ήδη. Θα δεις τώρα γιατί θα βάλουμε υγρό. Θα βάλουμε κρασία τώρα μέσα. Όλα αυτά εδώ πέρα τα καβουρδίζουμε και στη συνέχεια, φέη μου, σβήνουμε με κρασάκι. Τώρα μύρισε. Και γίνεται μια πάστα λοιπόν εδώ. Σε αυτό το σημείο προσθέτουμε λίγο νεράκι μέσα. Είναι εξαιρετική η συνταγή, φέη. Τώρα έβαλες νερό. Έβαλα λίγο νεράκι μέσα για να το φέρω σε αυτό εδώ το σημείο. Το βλέπεις πώς έχει γίνει. Το τελικό μπορώ να το δω. Να το, είναι μπροστά σου. Πού το? Αυτό εδώ. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι, βεβαίως. Ερχόμαστε και το ανακατεύουμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα. Να, μύρισε και στο θράσο τώρα αυτή η συνταγή. Είδες πως είναι. Δηλαδή αυτό και αν κάνεις και σε ψωμί. Οπουδήποτε θέλεις. Παντού μπαίνει η μαγιονέζα. Παντού μπαίνει η μαγιονέζα. Την έχουμε μεγαλώσει με μαγιονέζα. Ναι, λέω η συγκεκριμένη που μας έφτιαξες. Μπορεί, ακόμα και... Συνδυάζεται με κρέατα, με σαλάτα. Και με κρέατα και με σαλάτα και με κοτόπουλο. Ακόμα και για τους πιο τολμηρούς συνδυάζεται και με ψάρι, φέη μου. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Ωραία, πολύ. Και έχω κάνει και διάφορες, επειδή όπως είπαμε με τη μαγιονέζα μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Έχω κάνει ακόμα και με πιπεριά φλωρίνης, ανακάτεψα πιπεριά φλωρίνης με μαγιονέζα Heinz. Έχω ανακατέψει και έχω κάνει και μία πράσινη μαγιονέζα με μυρωδικά. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά. Όλο αυτό λοιπόν τον πολιτό τον παίρνουμε και το βάζουμε εδώ, φέη, λοιπόν. Για να δεις πόσο εύκολα μπορείς να αλλάξεις ένα χρώμα στη μαγιονέζα και να δώσεις ακόμα πιο πολύ γεύση ανάλογα με τα γούστα.